Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Ελληνάρες, οδηγεί επεισόδιο 28 στο Βλαχιώτη. Θυμάστε εκείνο το βράδυ που είχα κάνει γύρισμα? Περνάμε μένα τώρα. Τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα εδώ πέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, καταρχήν θα σχολιάσω το δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ ο άλλος πρέπει να πει στα δίθυτο ρεύμα, εντάξει. Ο δρόμος είναι έσχος. Είναι άθλιος. Είναι... τι να πω τι είναι. Μην πω τι είναι. Άστο. Λοιπόν, μπαίνουμε αργά και σταθερά στο Βλαχιώτη. Χαλαρά και ήρεμα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει το ψαλουδί. Α, και ήξερα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Την άλλη φορά είχαμε μετρήσει 63 παρανόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα. Θα δούμε πώς θα μετρήσουμε τώρα. Έτσι, από μαγαζιμαϊκή περιέργεια δηλαδή. Να δείτε τι γίνεται μέσα στο Βλαχιώτη. Πρώτος Ελληνάρας, δεν τον έπιασε η κάμερα δυστυχώς, παρκαρισμένος πάνω στο πεζοδρόμιο. Ό,τι είναι το πεζοδρόμιο αυτό. Εδώ απέναντι, απαγορεύεται να παρκάρεις αυτό το δρόμο, ξεκινάνε ήδη τα παρκαρισμένα. Εδώ ο πεζός περνάει, δεν κοιτάζει καν. Δεν κοιτάζει καν. Εντάξει. Αυτός εκεί πέρα μετασύνει στο βάθος, τι προσπαθεί να κάνει τώρα, αυτή μάλλον. Α, μας πήρε χαμπάρι ότι ερχόμαστε. Πάλι καλά. Υπάρχει Θεός. Κυριολεκτικά πέρασαν και από εκκλησία, έκανε το σταυρό μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τους μονούς μήνες δεξιά δεν υπάρχει πρόβλημα που έχουν παρκάρει. Τώρα έχουμε Δεκέμβρη. Αριστερά ξεκινάμε τώρα. Δεν έχουμε μπει καν στο Βλαχιώτη τώρα και ήδη βλέπουμε παρκαρισμένα πάνω στον πεζόδρομο. Ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων, πεζόδρομος θα θέλει να τον κάνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πιο μέσα. Όλο και πιο μέσα. Οχ, Νταλίκα. Έχει παρκάρει ο μαλάκας. Έχει παρκάρει ο μαλάκας. Και έτσι αναγκαστικά τώρα το φορτηγό. Αν τώρα να ξεκινήσει πάλι ο άνθρωπος. Εδώ. Άλλοι να μην τους πω τι. Απέναντι πάλι παρκαρισμένοι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Μου παραχώρησε την προτεραιότητα. Αν και έπρεπε εδώ τώρα να τον περιμένει το χριστιανό. Δηλαδή, απαγορεύεται να παρκάρεις αριστερά τώρα που είναι Δεκέμβρης, αλλά όχι! Τους, να μην τους πω, τους ηλίθιους, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει που γαμάνε την κυκλοφορία, όχι καθόλου. Μα καθόλου, εδώ ο άλλος. Και μιλάει και στο κινητό κιόλας. Μιλάει στο κινητό και από πάνω. Το γαϊδούρι, το ξεκαπίστρωτο. Εδώ, κοιτάξτε αριστερά, πώς είναι παρκαρισμένοι, που δεν επιτρέπεται. Ρε γαμότο, ήθελα να ξέρει η τροχιά τι κάθε και τις βάζεις πινακίδες. Άστο ρε παιδιά, ξυλώστε τις να τελειώνουμε. Αφού δεν θα πάρουν χαμπάρι. Και που τους γράφετε, αν τους γράφετε, που δεν τους γράφετε, γραμμένους σας έχουνε. Εδώ, κοιτάξτε εδώ τώρα χάλι. Κοιτάξτε χάλι. Είναι ο δρόμος ίσκατος. Πάνε και αυτοί παρκάρουνε. Από δύο λωρίδες, μία μισή. Μία. Ακούστηκε και ο τύπος εκεί απ' έξω. Έπεσε. Συνέπεσε. Η φράση του με τη δική μου φράση. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε πιο έξω από το Βλαχιώτη. Θα προβούμε σε μία πολύ μικρή ολιγόλεπτη στάση και θα συνεχίσουμε μέχρι βέβαια να σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε τη βιντεοσκόπηση, χαλαρά, ήρεμα. Τι δρόμοι είναι αυτοί. Συνεχίζουμε. Πάντα δεν παραβιάζουμε το όριο ταχύτητας. Και βγήκαμε για το Βλαχιώτη. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Subscribe, εγγραφή αν δεν είστε subscribe εγγεγραμμένοι. Like στη σελίδα στο Facebook. Και θα τα ξαναπούμε σε ένα ακόμα επεισόδιο Ελληναράδων Οδηγών. Καλή συνέχεια.